Ναι, την Κυριακή αυτά κάποια καταστήματα είναι προοδευτικό βέβαια. Το Βρυσέλη μπορεί να είναι ανοιχτά. Ξεκινάει το ενδιάμεσο εκτόσεις. Από Σάββατο 2 Μαΐου μέχρι και 10 του μηνός. Οπότε νομίζω είναι μια ευκαιρία έτσι να τονωθεί και η τοπική αγορά, αλλά και να ψωνίσουμε με προσφορές σε καλύτερες τιμές οι καταναλωτές. Και φυσικά επειδή νομίζω βοηθάει και ο καιρός που έχει αρχίσει να καλοκαιριάζει πλέον και είναι και αυτό το τριήμερο που μπορεί να φέρει και κόσμο στην Πρέβεζα. Ισχύει και ήδη βλέπουμε και τους πρώτους ξένους έτσι από νωρίς φέτος καταφθά. Νομίζω είναι όλα καλά να ξεκινήσει έτσι μια. Να διευρύνεται λίγο. Το ωράριο της Κυριακής ποιο είναι? 11 με 3. 11 με 3, έτσι να το ξέρουν και οι ακροατές. Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα αν θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα στο ιστορικό κέντρο. Δεν έχω ακριβώς εικόνα πώς θα ανοίξουν. Υπάρχει μια τάση τα περισσότερα καταστήματα να είναι ανοιχτά. Νομίζω ότι βλέπω δηλαδή μια τάση είναι αυτό που ξέρω ότι. Όσο ξέρω θα είναι ανοιχτά δηλαδή. Θα είναι ανοιχτά δηλαδή. Ωραία. Παράλληλα να πούμε ότι είστε σε διαδικασία να πάτε σε εκλογές στο Σύλλογο Εμπορικού Κέντρου. Ναι, είμαστε σε διαδικασία. Έχει γίνει την περασμένη Παρασκευή μια γενική συνέλευση να προχωρήσουμε σε εκλογές. Εκλεγεί το νέο ΔΣ. Μάλιστα. Την άλλη Δευτέρα είναι οι εκλογές. Την άλλη Δευτέρα. Ωραία. Να δείξουμε το νέο ΔΣ που έχει στόχο να διατηρήσει έτσι τη στοχοποίηση του ιστορικού κέντρου, θα έλεγα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι από όταν έγινε ο σύλλογός σας, είχαμε παρεμβάσεις από το σύλλογό στο ιστορικό κέντρο. Έγιναν πράγματα, δηλαδή πέρα από το ωράριο, το που ήταν το αίτημα και ο λόγος ενδεχομένως για τον οποίο ξεκινήσατε, είδαμε να γίνονται και πράγματα έτσι, προκειμένου να γίνει πιο όμορφο το ιστορικό κέντρο, να καθαριστεί το ιστορικό κέντρο, στις γιορτές ο ανάλογος στολισμός που γινόταν από το σύλλογό σας. Διάφορα μικρά πραγματάκια από τους κάδους που μπήκαν. Κάποια έτσι πρεβεζανικά έθιμα, όπως τα πόρτια τώρα, την Ανάσταση, ας πούμε, πράγματα στοχευμένα που βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Στο να διατηρήσει το ιστορικό κέντρο της Πρέβεζας ένα χαρακτήρα, ας πούμε, και μέσω από εμάς τα εμπορικά καταστήματα, αλλά και να δείξουμε τη συνολική έτσι, κουλτούρα της πόλης, μαζί με την κουζίνα της. Βέβαια, το ιστορικό κέντρο δεν είναι μόνο η αγορά, είναι η παραλία, είναι τα στενά με τα ταβερνάκια, τα παραδοσιακά. Είναι έτσι ένα ολόκληρο προϊόν που θα έπρεπε να προβάλλεται όλο μαζί. Σωστά. Μια οντότητα που αποκτά ζωή όλο και περισσότερο. Πολύ ωραία. Είμαστε σε φάση που το επόμενο ΔΣ προσπαθεί να φτιάξει ένα brand name πάνω σε αυτό και να κάνουμε και εμείς από τη μεριά μας να το προωθήσουμε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στοχευμένα. Έχουμε διάφορες προτάσεις έτσι να αναλύσουμε. Ωραία. Οπότε να ανακεφαλαιώνοντας 11 με 3 την Κυριακή, από το Σάββατο, από 2 του μήνα. Έχουμε δεκαήμερο εκτόσεων και προσφορών. Ναι. Και την άλλη Δευτέρα εκλογές στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, του Εμπορικού Συλλόγου Ιστορικού Κέντρου. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.